Πριν αρχίσουμε να φεύγουμε, να πω δύο πραγματάκια. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς, δεν ξέρω όλες οι ομάδες, ας πούμε, πώς το είδανε, πού φτάσανε. Θέλω να μου πείτε λίγο εσείς βασικά, καταρχάς, κατά πόσο πιστεύετε ότι θέλετε να κάνουμε πάλι μια συνάντηση, ας πούμε, ή αν θέλετε να συνεχίσετε, ας πούμε, μόνοι σας στο σπίτι και να το προσπαθήσετε, ας πούμε, για ένα διάστημα και η συνάντηση να γίνει σε δύο εβδομάδες, σε τρεις εβδομάδες. Τι προτιμάτε εσείς? Θέλετε να πούμε, ας πούμε, η επόμενη συνάντηση, ας πούμε, σε δύο εβδομάδες? Να μην μπούμε τώρα την άλλη εβδομάδα, γιατί είναι... Είναι πρωτομαγιά. Εντάξει. Ωραία. Ας πούμε... 30, την παραπάνω είναι παραπάνω. Για την παραπάνω, ναι. Ωραία, λοιπόν. Ακούστε τι θα κάνουμε τότε. Θα γίνει πάλι μια προαιρετική συνάντηση την επόμενη εβδομάδα. Η συνάντηση θα είναι προαιρετική, δεν θα έχει απουσίες. Οπότε, όποια ομάδα, ας πούμε, θεωρεί ότι μπορεί να προχωρήσει μόνη της, δεν χρειάζεται να έρθει χωρίς λόγο. Καλύτερα να έρθουν οι ομάδες οι οποίες χρειάζονται όντως, ας πούμε, κάποιο μέντορα, κάποια βοήθεια για να προχωρήσουν. Τώρα, θα στείλουμε ένα email με κάποιες οδηγίες για το πώς θα γίνει. Τέλος πάντων, θα υπάρχει ένα είδος reporting, ας το πούμε. Reporting από την άποψη ότι θα λέμε ουσιαστικά τι κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα ή τις προηγούμενες δύο εβδομάδες και τι θα κάνουμε τις επόμενες. Με συγχωρείτε λίγο. Λοιπόν, λέω, θα υπάρχει, λέω, και ένα είδος reporting για όλες τις ομάδες, βασικά, και αυτές που θα δουλέψουν από το σπίτι και αυτές που θα δουλέψουν, που θα έρθουν εδώ πέρα στη συνάντηση. Αυτό πώς δουλεύει ουσιαστικά, ότι ανά δύο εβδομάδες θα γράφουμε απλά σε 5 bullet points η κάθε ομάδα τι έγινε τις προηγούμενες δύο εβδομάδες και τι θα γίνει τις επόμενες. Τόσο απλά, και αυτό θα ανεβαίνει πάνω στο MyLAC. Για τυπικούς λόγους κυρίως και για ουσιαστικούς, από την άποψη ότι αυτό μετά θα το μαζεύουμε εμείς και θα το στέλνουμε και σε όλους τους συμμετέχοντες για να είμαστε και λίγο synced, ας πούμε, το πώς έχει προχωρήσει κάθε ομάδα. Οπότε, γενικά, τις οδηγίες αυτές θα τις στείλουμε σε email. Απλά το αναφέρω και αυτό, ότι είναι ένα κομμάτι. Ανά δύο εβδομάδες απλά γράφουμε 5 bullet points. Δεν είναι χρονοβόρο, είναι απλά να πούμε ότι κάναμε αυτό, ας πούμε, ότι μπορεί το bullet point να είναι ότι κολλήσαμε εκεί. Τόσο απλά. Οπότε αυτό ήθελα να πω. Θα το ξαναλέω μία τελευταία, ότι θα κάνουμε την επόμενη Πέμπτη μία συνάντηση προαιρετική. Πες το. Θα μπορούσαμε να δούμε και σαν ενδεχόμενο δημοσθένη, αν μιλήσουμε με τον Απόστολο και δεν χρειάζεται αυτό στην Τρίτη την αίθουσα, αντί για 30 του μήνα, να κάναμε 28. Και για τα άτομα που χρειάζονται κιόλας τη συνάντηση, έτσι κι αλλιώς. Δεν χρειάζεται από αυτό το σημείο και μετά, ουσιαστικά αρχίζει το project. Δεν χρειάζεται να κάνουμε συναντήσεις κάθε εβδομάδα ή ούτε καν κάθε δύο εβδομάδες. Άμα κάποια ομάδα θεωρεί ότι μπορεί να προχωρήσει, ας πούμε, έχει καταλάβει τι πρέπει να κάνει και μπορεί να προχωράει μόνη της, η συνάντηση δεν χρειάζεται. Οπότε, από αυτή την άποψη, εμείς θα κανονίσουμε συναντήσεις, θα τις δημοσιεύουμε πότε γίνονται και όποιος θέλει έρχεται. Αυτά. Όποιος θέλει να ρωτήσει κάποιος κάτι γενικά ή θέλει να πει κάποιος κάτι για όλους. Ωραία. Οπότε... θέλει, φεύγει.